Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 18 Αυγούστου, εγώ, ο Μιλών Τάσος Κοτζάνης, εδώ εκπομπή Safety Car, τα νέα αυτοκινήτου του μόνο στο Λίμπερο 107,4, μαζί με τον ηχολήπτη μας, τον Χρήστο τον Γκιώση, οι δυο μας σε ένα κτίριο και όλοι οι υπόλοιποι διακοπές. Η πόλη έχει αδειάσει, για μας που έχουμε μείνει εδώ είναι το πιο ευχάριστο να πηγαίνεις στις διαδρομές που κάνεις συνήθως πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σύντομα, να βρίσκεις παρκάρισμα εκεί που δεν έβρισκες το χειμώνα και μπορείς άνετα να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου όπου και αν πας. Ωραία, ωραία πράγματα, ωραία είναι η άδεια Θεσσαλονίκη, η ρομαντική, η ερωτική πόλη άδεια Θεσσαλονίκη. Μείνετε λοιπόν εδώ μαζί μας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με νέα το αυτοκίνητο, αλλά σήμερα τελείως πιο χαλαρά από τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχουν κάποια νέα που έχουν συμβεί τη βδομάδα που μας πέρασε. Αυτό που κυριαρχεί στη Φόρμουλα 1 είναι η αποχώρηση του Φερνάντο Αλόνσο. Αυτό που κυριαρχεί στην παγκόσμια του βιομηχανία είναι, για όσους γνωρίζουν από ιστορία της το αυτοκίνητου και ιδιαίτερα της Ferrari, ότι έχουν περάσει ήδη 30 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Enzo Ferrari, ιδρυτή της εταιρείας. Υπάρχουν νέα όπως με την Porsche και με άλλες εταιρείες υπεραυτοκινήτων, οι οποίες προσπαθούν να πηγαίνουν σε πίστες και να κατεβάζουν χρόνους και να κάνει μία καλύτερο χρόνο από την άλλη, διαδίδοντάς φυσικά μέσα το social media το οποίο έχουν. Έχουμε να πούμε για την BMW, για τη νέα Z4 η οποία έρχεται, ήδη διαρρεύσαν οι πρώτες φωτογραφίες, Ford για τη Mustang. Πολλά τα νέα, το ακόμα και έχουμε να κάνουμε και θα ασχοληθούμε και λίγο με μηχανή, καθώς είδα ένα νέο το οποίο έχει να κάνει για τη νέα Suzuki Hayabusa, τη μηχανή η οποία έρχεται με κινητήρα turbo, δηλαδή που ακόμα θα το φτάσουν στις μηχανές πραγματικά. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με νέα αυτοκίνητο, πιο χαλαρά και με περισσότερη λίγο μουσικούλα, για να περάσει έτσι ένα ευχάριστο δίωρο. Γι' αυτό Σαββατοκύριακο είναι το, πιστεύω, το τελευταίο του Αυγούστου, γιατί από Δευτέρα λογικά όλοι επιστρέφουν. Αύριο Κυριακή πιστεύω περιμένουμε μια μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων. Θα είναι ίσως τις μεγαλύτερες σε κίνηση οι οποίες θα έχουν το μήνα Αύγουστο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και πάμε σιγά σιγά με μουσικούλα και με νέα αυτοκίνητο να περάσουμε έτσι ένα δίωρο ευχάριστο και για εσάς. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνύματος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή του μηνύματος στο 54526, χρέωση του SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μέσω Facebook γίνεται στην ομάδα Safety Car, γίνεστε μέλη, εκεί έχουμε συζήτηση για ό,τι θέμα απασχολεί το οποίο έχει να κάνει σχέση με το αυτοκίνητο. Μπαίνετε στη σελίδα του Facebook στο safetycar.gr και για τα νέα του αυτοκίνητου www.safetycar.gr. Εκεί ανεβάζουμε νέα το αυτοκίνητο και τα αυτοκίνητα τα οποία δοκιμάζουμε και μας δένουν εισαγωγικές εταιρείες για να τα λέμε την άποψή μας και να σε παραθέτουμε το ψήν και τα πλήν του κάθε αυτοκίνητου που δοκιμάζουμε. Το είχαμε πει και το προηγούμενο Σάββατο, παραμένει ίσως ένα από τα νέα τα οποία εξητάρουν και έχει να κάνει με υπεραυτοκίνητα. Θα ασχοληθούμε λίγο με τη Ferrari, η οποία σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή, με γερμανό καθηγητή οικονομικών, η ιταλική φίρμα για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει βάζει στα ταμεία της κατά μέσο όρο το εκπληκτικό ποσό των 69.000 ευρώ. Είναι η εταιρεία με το ισχυρότερο brand name στον χώρο των αυτοκινήτων, κακά τα ψέματα. Είναι η πιο διάσημη μάρκα και πιο κερδοφόρα παγκοσμίως. Η έρευνα αυτού του καθηγητή αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους, βασίστηκε στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσαν οι εταιρείες. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Porsche με κέρδος ανά αυτοκίνητο μέσο όρο 17.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί η Maserati με κέρδη 5.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο. Audi, BMW και Mercedes κερδίζουν περίπου 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο στο αυτοκίνητο που πουλάνε. Η Jaguar Land Rover μόλις 800 ευρώ καθαρά. Και
η Τέσλα γύρω στα 11.000 ευρώ. Αυτό που συμβαίνει με τα υπεραυτοκίνητα και έχουν ξεφύγει πλέον με τα άλογα τα οποία και τις επιδόσεις τα οποία έχουν, πλέον όπως ανακοίνωσε και η Ferrari, ιταλική φίρμα, θα λανσάρει το νέο υπεραυτοκίνητο το οποίο ετοιμάζει, θα αποτελέσει απάντηση σε Γερμανούς, Άγγλους και σε οποιονδήποτε έχει, κατασκευάζει μάλλον υπεραυτοκίνητα με πάρα πολλά άλογα. Έτσι λοιπόν, σε 3 χρόνια από τώρα η Ferrari ετοιμάζει μοντέλο το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα διαθέτει 1.300 άλογα. Είναι αυτοκίνητα για λίγους, κακά τα ψέματα, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα τέτοιο υπεραυτοκίνητο, το έχουν στον καράζ τους. Για μας τους λάτρες του αυτοκινήτου, μας αρέσει απλώς έτσι τα οποία κατασκευάζονται και τα βλέπουμε και πραγματικά βλέπουμε επιδόσεις τις οποίες μπορούν και φτάνουν πλέον τα υπεραυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, σε 3 χρόνια από τώρα η νέα Ferrari με 1.300 άλογα, αλλά και το εκπληκτικό design το οποίο θα έχει το νέο μοντέλο της. Και σας έλεγα για μηχανή, καθώς εντάξει θεωρώ ότι είχα και μπούσει από τις δυνατότερες μηχανές που υπάρχουν παγκοσμίως, μηχανή παραγωγής. Τώρα είναι εφημολογία λοιπόν που έρχεται για αυτό το ιαπωνικό γεράκι και είναι εκπληκτική να μπείτε και να διαβάσετε πραγματικά την ιστορία της Hayabusa, για ποιο λόγο ονομάστηκε Hayabusa και για ποιο συγκεκριμένο λόγο βγήκε αυτή η μηχανή με αυτές τις επιδόσεις, όταν πρώτο βγήκε, ποια μηχανή ήθελε να βγάλει από την πρωτοκαθεδρία και γιατί ονομάστηκε Hayabusa, το οποίο σημαίνει γεράκι στα ιαπωνικά. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, πρόκειται για τη νέα μηχανή η οποία θα ξεπερνά τους 300 ύπους. Εκπληκτικό να έχεις 300 άλογα και μόλις ένα τροχό. Έτσι λοιπόν, 300 άλογα. Νέα Hayabusa και περιμένουν να γίνει ανάρπαστη. Οι φωτογραφίες ήδη πρώτες έχουν διαρρεύσει και θα παρουσιαστεί σύμφωνα με πληροφορίες στο φετινό σαλόνι του Μιλάνο στις αρχές Νοεμβρίου. Πάμε και λίγο να ξεχωρίσουμε την ιστορία, καθώς στις 14 Αυγούστου που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από το θάνατο του Έντζο Φεράρι, ο οποίος άφησε τελευταία πνοή στη Μόντενα της Ιταλίας. Είναι ένα από τους σημαντικότερους ανθρώπους στην παγκόσμια ιστορία του αυτοκινήτου. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά δημιούργησε αυτή την εταιρεία και τα επιτεύγματά της πραγματικά είναι εκπληκτικά σε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ενέπνευσε και πολλούς ανταγωνιστές στο να κοντράρουν τον Έντζο Φεράρι. Κανείς δεν ξεχνά την ιστορία με τη Λαμπορκίνη και το πώς έφτασε σημείο ο ίδιος ο Λαμπορκίνη να αρχίσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα, καθώς ήταν ήδη ιδιοκτήτης μιας Φεράρι, και όλη η κόντρα και τη στοιχομεθεία που έπλεξε μεταξύ τους και πώς νευρίασε και άρχισε να φτιάχνει αυτός τα δικά του αυτοκίνητα, με ό,τι συνεπάγεται και ό,τι εκπληκτικά μοντέλα δημιούργησε και ο ίδιος. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον είχαν παραδεχτεί όλοι, γιατί ήταν δύσκολος άνθρωπος, πολύ σκληρός χαρακτήρας, πολύ εγωιστής, αλλά πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Για τον Έντζο Φεράρι έχουν γραφτεί τόνοι, έχουν χυθεί τόνοι μελάνοι και το τι έχει γίνει πραγματικά σε όλη τη ζωή, όπου έχουν αναφερθεί όσοι ήταν δίπλα του, όσοι μπορέσαν και ζήσανε κάποια χρόνια κοντά του, παρουσιάζουν τον Έντζο Φεράρι ως έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήξερε το τι δημιουργούσε, ήξερε το τι έκανε και το πόσο παθιασμένος ήταν για το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν, έχει εδώ και 30 χρόνια πλέον που μας έχει αφήσει ο Έντζο Φεράρι, παραμένει ο σεβασμός και το πνεύμα του, ο σεβασμός μάλλον των ανθρώπων που είναι στη Φεράρι για τον ιδρυτή της, αλλά το πνεύμα του, από ό,τι λένε, παραμένει πάνω από το Μαρανέλο και θα παραμένει για πάντα, καθώς είναι κάτι για το οποίο το αναφέρουν οι ίδιοι οι Ιταλοί, και όσοι έχετε, αν έχετε πάει προς το Μαρανέλο και στην Ιταλία, πραγματικά το νιώθησε, παιδί μου, ότι έχουν ακόμα το σεβασμό, παρόλο που έχει φύγει ο Έντζο Φεράρι, ακόμα υπάρχει σεβασμός και για τον ίδιο τον ιδρυτή της εταιρείας. Να σας πούμε έτσι, για κάποιους για το οποίο έχουν τα λεφτά, μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα πλέον τα αυτοκίνητα, βρίσκεται στην ίδια περιοχή
με το εργοστάσιο της Ferrari στην περιοχή της Μόντενα. Μένει το Μαρανέλο το ένα, μένω πιο κάτω το εργοστάσιο της Παγκάνη. Έτσι λοιπόν η Παγκάνη ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστούν μόλις 3 συγκεκριμένα μοντέλα. Πρόκειται για τη Zonda HP Barchetta, η οποία θα συγκαταλέγεται στα πιο ακριβά αυτοκίνητα του κόσμου και έχει συλλεκτική αξία. Μόλις 3, 15 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, χειροποίητο κάθε κομμάτι του συγκεκριμένου υπεραυτοκινήτου. Λοιπόν, θα έχει ζάντες διαστάσεων 21 η John και έτσι για τα στοιχεία, για τις επιδόσεις, για την ιστορία λοιπόν. Η κίνηση θα είναι από ένα V12 εξάλυτρο B-turbo κινητήρα, απόδοσης 789 ύπων. Το βάρος του αυτοκίνητου θα είναι μόλις τα 1250 κιλά, αλλά οι επιδόσεις 0%, η τελική και όλα αυτά θα είναι άγνωστες μέχρι στιγμής, καθώς σίγουρα θα είναι έξω πραγματικές. Θα περιμένουμε να κατασκευαστεί και η εταιρεία να βγάλει στη δημοσιότητα τις επιδόσεις. Τώρα, επιδόσεις από ένα μοντέλο το οποίο έχει 800 άλογα και ζυγίζει μόλις 1250 κιλά. Φανταστείτε λοιπόν πόσα δευτερόλεπτα θα θέλετε για τα 0% και τι τελική ταχύτητα περίπου θα έχει. Καλημέρα σε όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Facebook, στην ομάδα μας, στο Δημήτρη, στον Κώστα, στη Μαρία και στον Μάριο. Όσοι έχετε μείνει εδώ στην πόλη, είτε δουλεύετε είτε περιμένετε να περάσει η ώρα και σιγά σιγά να την κάνετε και εσείς καμιά παραλία να απολαύσετε εδώ για τις θάλασσες. Εδώ θα σας κρατήσουμε παρέα για την περίπου επόμενη μια μισή ώρα με νέα αυτοκίνητο και σιγά σιγά θα αρχίσουμε σε λίγο περισσότερη μουσικούλα για όσους πηγαίνετε σε κάποιο κοντινό προορισμό να κάνετε το μπάνιο σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι, σιγά σιγά έτσι να μπαίνουμε σιγά στο κλίμα. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, τα νέα του αυτοκίνητου εδώ στο Λίμπερο 107,4, εκπομπή για το αυτοκίνητο. Θα πάμε και με νέα αυτοκίνητου και πάμε στη Citroën, η οποία ετοιμάζει και αυτή το νέο pick-up. Ένας λοιπόν ανεξάρτητος σχεδιαστής παρουσίασε τη δική του πρόταση σχετικά με το πώς βλέπει το μελλοντικό pick-up της Citroën. Οι φωτογραφίες έχουν διαρρεύσει. Η κατηγορία pick-up είναι μια κατηγορία που προσελκύει όλο ένα και περισσότερους κατασκευαστές. Η Renault παρουσίασε το Alaska, η Mercedes μπήκε δυναμικά με την X-Class και τα δύο μοντέλα αυτά βασίζονται στο Navara. Έχει η Fiat, η οποία λανσάρει στο Fullback, η οποία έχει βάση το Mitsubishi το L200. Έτσι ο όμιλος PSA δεν πιστεύω να παραμείνει αμέτωχο σε αυτή την κατηγορία. Ανεξάρτητα λοιπόν, ο σχεδιαστής αποφάσισε να καταθέσει τη δική του πρόταση από τη Citroën. Πληροφορίες αναφέρουν το ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, το συγκεκριμένο pick-up το οποίο θα θελήσει να κατασκευάσει ο όμιλος PSA, πολύ πιθανόν να συνεργαστεί με την Toyota και να το στηρίξει το Hilux. Και πάμε στην BMW. Η BMW δίνει συνεχώς πληροφορίες στον τύπο για την BMW την X7, η οποία θα είναι το μεγαλύτερο και το πιο πολυτελές SUV μαζικής παραγωγής της εταιρείας. Οι φωτογραφίες δείχνουν το αυτοκίνητο πραγματικά να περνάει χιλιόμετρα κάτω από αντίξωες συνθήκες, είτε τελείως η ζέστη στην έρημο με πολλά χιλιόμετρα, είτε στους πάγους και σε συγχρονισμένα τοπία στην παγωμένη Σουηδία. Είναι λοιπόν φωτογραφίες που δημοσιεύει η BMW και τις οποίες μας δείχνει το τι αντίξω συνθήκες περνάει το μοντέλο, καθώς όλο και όλο ένα πλησιάζει η παγκόσμια πρεμιέρα της X7, η οποία θα είναι η ναυαρχίδα της εταιρείας και ίσως, όπως λένε στην BMW, θα είναι το καλύτερο αυτοκίνητο που κατασκεύασε ποτέ. Είναι το κορυφαίο όλων, όχι μόνο στα λόγια σύμφωνα με την BMW, αλλά και στην πράξη. Η Mustang είναι
ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή σπορ αυτοκίνητα παγκοσμίως. Είναι το μοντέλο που η νέα γενιά η οποία έχει παρουσιαστεί έχει καταφέρει να ξεπεράσει σε πωλήσεις στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, ακόμη και την Porsche 911. Το ιδιαίτερο φέτος με την Mustang έχει να κάνει ότι ξεπέρασε τον αριθμό των 10 εκατομμυρίων αυτοκινήτων σε πωλήσεις παγκοσμίως όλα αυτά τα χρόνια που βγαίνει. Και φυσικά εκεί στη Ford δεν ήταν, είναι φυσικό να το γιορτάσουν. Ένα ρεκόρ παραγωγής 10 εκατομμυρίων αυτοκινήτων είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό. Έτσι λοιπόν, στο εργοστάσιο της στο Dearborn στην Αμερική παρουσιάστηκαν όλες οι Ford Mustang από την πρώτη μέχρι και την τελευταία γενιά. Είναι εκπληκτική φωτογραφία η οποία μας στέλνει η Ford, η οποία έχει να κάνει με το πρώτο Ford Mustang το οποίο κατασκευάστηκε, αλλά και με το τελευταίο δίπλα-δίπλα. Το τελευταίο ήταν ένα convertible GT απόδοση 460 ύπων με μηχανικό κυβότιο και σε χρώμα ακριβώς το ίδιο με το πρώτο Mustang που βγήκε από το εργοστάσιο το 1964. 50 χρόνια λοιπόν, Ford Mustang, 10 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, σαν τη Χαλκιδίκη δεν έχει τραγούδι, μάλιστα, ωραίο. Ωραίο τραγούδι για αυτούς που πηγαίνουν τώρα έτσι και με το αυτοκίνητο πηγαίνουν στη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, μάλιστα. Έξυπνη ιδέα από το συγκρότημα αυτό, το οποίο δημιούργησε το τραγούδι. Λοιπόν, BMW συνέχεια. Ισχυρότερες τρακλείδες κινητήρα στη νέα BMW 3. Η βαυαρική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένες φωτογραφίες από τον Nürburgring, όπου πραγματοποιούνται οι δοκιμές εξέλιξης της νέας γενιάς, της νέας σειράς 3. Και κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου. Η νέα τριάρα της BMW πρόκειται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το φθινόπωρο. Η κωδική ονομασία, εντάξει, αυτό που βάζουν οι εταιρείες είναι G20. Σχεδιασμένο πραγματικά εκπληκτικά και με σπορ αισθητική. Σύμφωνα με την BMW, η οποία δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες, διαθέτει νέα ανάρτηση, αμορτισέρ, φρένα και σύστημα διεύθυνσης, με την ειδική συμπεριφορά και την άνεση να έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά. Πόσο παραπάνω από μια BMW. Τώρα, το βάρος σύμφωνα με την BMW έχει μειωθεί κατά 55 κιλά, καθώς υπάρχει εκτεταμένη χρήση αλουμινίου. Το μετατρόχιο είναι πιο φαρδί, ενισχυμένη και η ακαμψία του. Το η κατανομή βάρους είναι 50-50. Μέσα στην διαδικασία και με την ανάρτηση έχει να κάνει την M Sport, η οποία πραγματικά έχει βάλει και αυτή το χεράκι της στη νέα BMW την Triara. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της BMW, η Triara θα εφοδιάζεται με το ισχυρότερο τρακλίνο μοτέρ που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε BMW. Αν και δεν επιβεβαιώνεται, λέγεται ότι θα αποδίδει 265 ύπους, θα συνδυάζεται με το αυτόματο κυβότιο των 8 σχέσεων, ένα εκπληκτικό αυτόματο κυβότιο της BMW. Φυσικά, οι προδιαγραφές θα είναι οι αυστηρότερες με τον Euro 6 κινητήρα. Τώρα θα υπάρχουν και επιλογές βενζινοκινητήρων και diesel, απόδοση 136 και 380 ύπων αντίστοιχα. Η κίνηση θα μεταφέρεται φυσικά στους πίσω τροχούς, αλλά και θα έχει επιλογή και για τους τέσσερις. Φυσικά δεν θα λείπουν οι plug-in hybrid εκδόσεις, τις οποίες και αυτές θα περιμένουμε σιγά σιγά να παρουσιαστούν. Οπότε για τους λάτρεις της BMW, λίγο αναμονή, το αυτοκίνητο δοκιμάζεται σε πίστες, φωτογραφίες σιγά σιγά έχουν βγει από την BMW. Παγκόσμια πρεμιέρα το φθινόπωρο, περιμένουμε να τη δούμε από κοντά. Καλημέρα σε όσοι έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον φίλο και συνεργάτη, όχι συνεργάτη, φίλο και δημοσιογράφο τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, στην Πολίνα, στον Οδυσσέα, στον Λάκη, στον Χρήστο, στη Σόνια, στην Αστασία, στην Αθηνά και στον Μπάμπη, στον Κώστα, τον συνεργάτη μας, τον φίλο τον Μάνο τον Αγνωστόπουλο, ο οποίος λείπει από την εκπομπή καθώς αυτή τη στιγμή αράζει σε κάποια παραλία, και στο Θανάση. Καλημέρα σε όσους έχετε τα μηνύματά σας εδώ.
Εκπομπή Safety Car στο Λίμπερο 107,4. Θα κρατήσουμε παρέτσι για ακόμα μία ώρα περίπου με νέα αυτοκινήτου και λίγο παραπάνω μουσικούλα. Εκεί στη Γερμανία, όταν μπαίνει η δικαιοσύνη μπροστά, πραγματικά κάνει δουλειά. Είναι από τα πράγματα τα οποία θέλεις να έχεις εδώ και στη δική σου χώρα, ανάλογα το πόσο ψηλά βρίσκεται κάποιος σε διάφορες εταιρείες, οι οποίες επηρεάζουν την οικονομία μιας χώρας. Έτσι λοιπόν παραμένει στη φυλακή ο πρώην επικεφαλής της Audi. Το δικαστήριο του Μονάχου απέρριψε την αίτηση αποφυλάκησης, την οποία θέλησε να κάνει. Και έτσι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Audi παραμένει υποκράτηση. Ο 55χρονος λοιπόν Γερμανός βρίσκεται στις φυλακές της πόλης του Augsburg από τα μέσα Ιουνίου, κατηγορούμενος για την εμπλοκή του στην υπόθεση ραγώγησης εκπομπών ρήπων των πετρελοκινητήρων του γερμανικού ομίλου Volkswagen. Δεν έχει τη δυνατότητα αποφυλάκησης με εγγύηση, καθώς ο εισαγγελέας θεωρεί ότι είναι ικανός να εμποδίσει την έρευνα σχετικά με το σκάνδαλο Dieselgate. Και εμείς εδώ τους αποφυλακίζουμε, αυτούς που έχουν όντως αποδειχθεί το ότι έχουν πάρει μίζες από εξοπλιστικά, έχουν βάλει χέρι σε ταμεία δήμων, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς αποφυλακίζουμε, εκεί τους κρατάνε μέσα. Φυσικά δίκαιο δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά μόνο και που ένας εισαγγελέας τον κρατάει μέσα στη φυλακή και σκέφτηκε ότι ίσως εμποδίσει την έρευνα, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά για μένα δεν είναι ο μόνος που φταίει στην όλη ιστορία. Υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, για να δούμε πόσο θα προχωρήσει η έρευνα και πού μέχρι θα φτάσει και πόσοι ακόμα θα μπουν φυλακοί σχετικά με το σκάνδαλο Dieselgate του ομίλου Volkswagen. Εντάξει, τώρα έχεις βάλει, πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και να καθόμαστε δυο μας τώρα και να κάνουμε εγώ εκπομπή, να μιλάμε για αυτοκίνητα και εσύ χοληψία. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν το θέλει. Και ο φίλος ο Κώστας μας στέλνει μήνυμα στην ομάδα στο Facebook, καθώς αναρωτιέται πώς μπορεί να επιβιώσει μια εταιρεία βγάζοντας μέσο όρο 2.000 ευρώ αναμάξι, πόση αμάξια πουλάνε κάθε μήνα για να βγαίνουν οι μισθοί και τα έξοδα από το εργοστάσιο. Φίλε Κώστα, θα είναι όχι απλά τα πράγματα, αλλά έχει να κάνει και ο καθηγητής έχει βγάλει συμπεράσματα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιεύσει οι εταιρείες. Το τι ακριβώς συμβαίνει πραγματικά με τις εταιρείες και το πόσο κερδίζουν είναι κάτι για το οποίο δεν πρόκειται να μάθει κανένας ποτέ. Δημοσιεύουν αυτά που θέλουν να δημοσιεύσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος για το τι δημοσιεύει κάθε εταιρεία και τι θέλει να βγαίνει προς τα έξω. Σίγουρα όταν μια εταιρεία περίπου έχει 2.000 ευρώ, όπως μας έβγαλε ο καθηγητής των οικονομικών ο Γερμανός για κάποιες εταιρείες, σκέψου από πίσω τι άλλο υπάρχει και το οποίο όχι μόνο κρατά την εταιρεία σε κέρδη και τα οποία εμφανίζει. Πραγματικά τα νούμερα είναι δυσθεώρατα. Απλώς έχει να κάνει με το τι μπορεί να δημοσιεύει. Άλλες εταιρείες δεν έχουν δημοσιεύσει τίποτα. Βέβαια θα μου πεις, κάθε μια εταιρεία που είναι ΑΕ πρέπει να δημοσιεύει ισολογισμούς και 1.000 πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν, υπάρχουν πολλά τρίκ λογιστικά τα οποία έρχονται και κουμπώνουν και κάνουν μια εταιρεία βιώσιμη. Και όταν μιλάμε για εταιρείες όπως Mercedes, Audi που είχαν 3.000 ευρώ αναμάξι, μέσο όρο, μπορείς από εκεί και πέρα να φανταστείς το τι γίνεται στα οικονομικά τους. Θα αφήσουμε το τραγουδάκι έτσι να παίξει μέχρι να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε με άλλα νέα αυτοκινήτου. Επιστρέψαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, εκπομπή Safety Car. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 τα νέα του αυτοκινήτου. Με το χωρίτη μας εδώ το Χρήστο Κιώση να βάζει καλοκαιρινά τραγουδάκια. Ξεκινήσαμε ελληνικά έτσι, τώρα πήγαμε λίγο στη ρέγγε, σιγά σιγά θα πάμε. Τον αφήνω έτσι να βάλει ό,τι καλοκαιρινό τραγουδάκι θεωρεί ο ίδιος. Να πάμε σε μούντι λίγο καλοκαιρινό, καθώς δεν έχουμε μείνει και πολύ σε αυτή την πόλη. Έχουν φύγει όλοι για τις παραλίες και σήμερα λογικά θα φύγουν και οι περισσότεροι, καθώς πιστεύω θα είναι το τελευταίο Σάββατο Κυριακό, καθώς από Δευτέρα σιγά σιγά όλοι επιστρέφετε, θα επιστρέψουν προς τα πίσω, και ας ελπίσουμε αυτοί που έχουν φύγει να επιστρέψουν όλοι πίσω χωρίς να δημιουργηθεί κανένα τροχαίο, να είναι οι δρόμοι μας μια χαρά, να μην συμβεί τα ακριβώς τίποτα με τροχαία δυστυχήματα και όλα αυτά τα άσχημα που έχουμε σε κάθε έξοδο
του Σαββατοκύριακου στη χώρα μας. Αρχίσαμε με υπεραυτοκίνητα με τη Ferrari, θα συνεχίσουμε έτσι λίγο και με την Porsche, καθώς είναι γνωστό ότι κάθε μία εταιρεία υπεραυτοκίνητο που σέβεται τον εαυτό της παίρνει κάθε αυτοκίνητο που δημιουργεί πολλών ύπων και εκπληκτικών επιδόσεων, παίρνει και ένα οδηγό αγώνων και πηγαίνει σε διάφορες πίστες προδιαγραφών Φόρμουλα 1 για να μπορέσει να κατεβάσει τους χρόνους, να μπορέσει να κάνει ρεκόρ σε κάθε μία πίστα που θα πηγαίνει για να μπορέσει να διαφημιστεί όσο γίνεται περισσότερο το μοντέλο της, το τι μπορεί να προσφέρει σε έναν οδηγό ο οποίος θα έχει υπό την κατοχή του το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και να δηλώσει παρόν ότι το δικό της μοντέλο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχει κατασκευάσει μια ανταγωνίστρια εταιρεία. Έτσι λοιπόν η Porsche παίρνει την καινούργια Panamera Turbo S ή Hybrid σε 6 πίστες προδιαγραφών Formula 1 για να σπάσει τα ρεκόρ. Σύμφωνα λοιπόν με αριθμούς, το πολυτελές αυτό τετραθέσιο λοιπόν σπορ αυτοκίνητο είναι ικανό σύμφωνα με την Porsche για πολύ μεγάλα πράγματα, καθώς οι 680 ύπη, τα 850 ανημόμετρα ροπής, τα 0-100 σε 3,4 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα είναι ικανά σύμφωνα με την Porsche να σπάσει τους χρόνους σε 6 πίστες προδιαγραφών Φόρμουλα 1 και να είναι αυτή πρώτη και καλύτερη. Να πούμε ότι παρά τον όγκο και το βάρος της νέας Panamera Turbo S ή Hybrid δεν είναι απλά το πιο γρήγορο πολυτελές τετραθέσιο υβριδικό σεντάν του κόσμου, αλλά μία από τις ταχύτερες Porsche της ιστορίας. Να αναφέρουμε έτσι σχετικά, σύμφωνα με την Porsche, καθώς έτρεξε στη Yas Marina στην πίστα Formula 1 και στο Dubai, έκανε 2 λεπτά 31 δευτερόλεπτα επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις. Τώρα για να δούμε στα άλλα 5 σιρκουί που έχει επιλέξει το τι θα κάνει. Καλημέρα σε όλες τα μηνύματά σας στην Κατερίνα, στον Αστέριο, στον Παντελή και στον Φάνη και στον Εκτάριο και στο Φίλιππα. Καλημέρα σε όλους. Πάμε να ασχοληθούμε με τη νέα BMW Z4 η οποία επίσημα θα αποκαλυφθεί στις 23 Αυγούστου. Έχουν μείνει 5 μέρες το να αποκαλυφθεί το νέο εντυπωσιακό Roadster της BMW. Πρόκειται για ένα ρώτησε το οποίο πραγματικά η BMW λέει ότι είναι ίσως η καλύτερη Z4 που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Θα προσφέρεται με διάφορους κινητήρες, έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από την ίδια την BMW, είναι εκπληκτικά σχεδιασμένο η νέα Z4. Λοιπόν, πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο θα έχει ένα τρίλιτο υπερφορτωμένο κινητήρα, απόδοση 385 ύπων. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν. Περισσότερα στοιχεία και πώς θα εξοπλίζεται και το τι επιδόσεις θα έχει. 5 μέρες υπομονή, 23 Αυγούστου γίνεται η επίσημη παρουσίασή της. Λέμε για εταιρείες, λέμε πραγματικά για επιδόσεις. Εκεί στην Μπουκάτη πραγματικά το έχουν τερματίσει και όχι απλά το έχουν τερματίσει, πάνε να κατασκευάσουν ένα μοντέλο το οποίο θα έχει την ονομασία Divo. Είναι φήμες που βγήκαν στην επιφάνεια μετά από ένα μυστικό event που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles. Εκεί εκλεκτοί καλεσμένοι έμαθαν για μια πιο περιορισμένη έκδοση του υπεραυτοκινήτου με το γνωστό W16 κινητήρα, ο οποίος είναι γνωστό ότι θα κατασκευάσει μόλις 40 αυτοκίνητα. Αξίζει να αναφερθούμε ότι για αυτούς που θα θελήσουν να πάρουν τέτοιο αυτοκίνητο, δυστυχώς δεν γίνεται, έχουν πουληθεί ήδη αυτά τα 40 αυτοκίνητα. Λοιπόν, Bugatti Divo. Ενδέχεται τα 0-100 να τα πιάνει σε 2,5 δευτερόλεπτα. Για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα θέλει 6,5 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα της απλής σειρών είναι τα 420 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, η Divo
επικεντρώθηκε στο να βαθμίσει το κράτημα και την επιτάχυνση. Ωραία. Φυσικά στο τελευταίο βοήθησε το νέο αγωνιστικό κυβότη ταχυτήτων και ότι μείωσαν το βάρος κατά 18 κιλά σε σχέση με την σειρών την Sport. Όσο αφορά την τιμή, δυστυχώς και να την πούμε, δεν πρόκειται κάποιος να την πάρει καθώς έχουν πουληθεί, είναι λίγο δύσκολο. Πουλήθηκε έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία. Έχει σχεδόν τα διπλάσια λεφτά από τη σειρών. Πρόκειται, είναι μάλλον η ακριβότερη από την πιο πλούσια εξοπλισμό σειρών Sport που φτάνει τα 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε και σε αυτοκίνητο το οποίο μπορούμε να αγοράσουμε, μπορούμε να ασχοληθούμε μαζί τους πιο εκτενέστερα, καθώς είναι από τα αυτοκίνητα που αντιστοιχούν στη τσέπη και μπορεί κάποιος να τα αγοράσει. 17 νέα αυτοκίνητα έως το 2024. Συμπεριλαμβάνουμε και νέα ηλεκτρικά από τη Volkswagen μέσα στα επόμενα 6 χρόνια. Τα Arteon R και T-Roc R είναι αυτά που αναμένονται πρώτα να ανοίξουν το χώρο των νέων μοντέλων της Volkswagen τα επόμενα χρόνια. Προς το τέλος του έτους θα έχουμε και την έκδοση κουπέ του Dikuan. Θα αποτελέσει έτσι μια πρόταση πιο premium από το μοντέλο που ήδη γνωρίζουμε. Θα εφοδιάζεται με το δίλο 3SI κινητήρα σε δύο εκδόσεις 220 και 240 ύπων, ενώ θα αλλάξει συνολικά την εικόνα του μοντέλου και σύμφωνα με το Volkswagen θα τονίσει περαιτέρω και το προστής της εταιρείας συνολικά. Παράλληλα να περιμένουμε και την ανανεωμένη έκδοση του Passat, το οποίο έχει μπει ήδη στις ράγες για την παρουσίασή του. Το T-Cross, το μικρό SUV της Volkswagen που θα βασίζεται πάνω στο Polo και θα αποτελεί έτσι μια ακόμα μικρότερη crossover πρόταση από την Volkswagen, θα το τοποθετεί κάτω από το T-Roc. Έτσι θα έχουμε T-Cross, T-Roc, τα δύο νέα μοντέλα, δύο SUV της Volkswagen, τα οποία θα παρουσιαστούν τους πρώτους μήνες του 2019. Θα κάνει την εμφάνισή του και το νέο Golf με το ηλεκτρικό αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, έχουμε 17 νέα μοντέλα έως το 2024 από τη Volkswagen, ηλεκτρικά και μη. Σύμφωνα με την Alfa Romeo, καθώς βγήκε συνέντευξη τύπου και το ανακοίνωσε η υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Alfa Romeo, η Ρομπέρτα Ζέρμπι, η μικρή Alfa Romeo Mito θα σταματήσει να παράγεται στις αρχές του 2019. Κάτι που ήταν αναμενόμενο, μια συζήτηση για ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο πλέον έχει εκλείψει. Έτσι και αλλιώς το πενταετές πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει ο Αποθανόν Μαρκιόνε δεν περιλάμβανε κάποιο μοντέλο αντικατάστασης, αλλά ένα νέο crossover που θα τοποθετείται κάτω από την Στέλβιο. Το νέο SUV λοιπόν, το οποίο θέλει να κατασκευάσει η Alfa Romeo, θα είναι αρκετά πιο προσιτό οικονομικά, μιας και θα τοποθετηθεί δίπλα στη νέα Τζουλιέτα. Εκεί που θέλει να παίξει δυνατά η Alfa Romeo πρόκειται για τη νέα Alfa Romeo 8C. Βάσει με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα 8C θα έχει όλα τα εφόδια για να είναι ανταγωνιστική ακόμη και απέναντι στις αδερφές Ferrari. Σύμφωνα με τελευταία του ομιλία που είχε γίνει προς συμμετόχους από τον Σέρτζιο Μακεόνε, είχε αναφέρει πως η νέα 8C θα περάσει την παραγωγή βάσει και του νέου πενταετές πλάνου. Το σίγουρο από ό,τι φαίνεται θα είναι ότι θα έχει υδρυβικό σύστημα με ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό άξονα. Θα υπάρχει ο V6 των 2,9 λίτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ήδη οι επιδόσεις θα είναι γύρω στους 500 ύπους, ενώ υπάρχει μια πιθανότητα να φτάσει ακόμα και τους 600. Και σε συνδυασμό με το ηλεκτροκινητήρα μπροστά, η συνολική ισχύ θα ξεπερνά τα 800 άλογα. 0% σε κάτι κάτω από 3 δευτερόλεπτα. Η παραγωγή, σύμφωνα με την Alfa Romeo, θα ξεκινήσει περίπου 2-3 χρόνια και θα περιοριστεί κάτω από τα 1000 αυτοκίνητα, με την ανάλογη τιμή
μιας Ferrari 488 πίστα. Για τους λάτρεις των μηχανοκίνητων σπορ και ιδιαίτερα των rally, η νέα Porsche Cayman G4 Club Sport Rally Concept θα κάνει έκτακτη εμφάνιση στο rally Γερμανίας. Το πρωτότυπο μοντέλο θα φέρει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζει ένα αυτοκίνητο ως αγωνιστικό, με επιπλέον πρόσθετα φώτα, το κεντρικό αεραγωγό στην οροφή και τους ανάλογους τροχούς. Πρόκειται για ένα μοντέλο όπως και το μοντέλο παραγωγής, που από κάτω από το καπό υπάρχει ο εξακλίνδρος 3,8 λίτρων κινητήρας, απόδοση 385 ύπων και συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Η Porsche δεν μπήκε σε παραπάνω λεπτομέρειες να δώσει την δημοσιότητα, αλλά από ό,τι φαίνεται ο οδηγός ο οποίος θα το τρέξει θα είναι ο Ρωμάν Ντούμας, ο οποίος είναι και ο οδηγός που σημείωσε το ρεκόρ στην ανάβαση του Pipix με το IDR. Έτσι λοιπόν, έκτακτη εμφάνιση Cayman G4 Club Sport Rally για τον αγώνα Rally Γερμανίας. Εδώ μας τελευταία 20 λεπτά εκπομπή Safety Car, νέα αυτοκίνητο στη Μόνο στο Λίμπερο 107,4. Καλημέρα σε όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας, στο Χρήστο, στην Έλληνα, στον Αντώνη, στο Δημήτρη, στο Γιάννη, στην Αναστασία, στο φίλο μας τον Τρίγια, τον Τάσο και σε όλους όσους έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Πάμε λίγο στη Φόρμουλα 1. Το μεγαλύτερο θέμα που έχει προκύψει στην Φόρμουλα 1 είναι η αποχώρηση από το άθλημα του πρώην παγκόσμιου αθλητή Φερνάντο Αλόνσο. Είχε διαρρεύσει ότι στις 14 Αυγούστου θα ήταν η μέρα ανακοινώσεων από την πλευρά του δύο φορές παγκόσμιου αθλητή. Το θέμα είναι ότι ο Αλόνσο δήλωσε ότι μετά από 17 υπέροχα χρόνια σε αυτό το συναπροσωπικό σπορ ήρθε η ώρα για αλλαγή, για να προχωρήσω. Απόλαυσα κάθε λεπτό αυτών των απίστευτων σεζόν και δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά όλους εκείνους που έπαιξαν το ρόλο τους στο να τα κάνουν τόσο ξεχωριστά. Υπάρχουν ακόμα αρκετοί αγώνες στην φετινή σεζόν και θα συμμετάσχω σε αυτούς με περισσότερη δέσμευση και με μεγαλύτερο πάθος από ποτέ. Θα δούμε τι θα φέρει στο μέλλον. Νέες ευρωπαϊκές προκλήσεις εν όψη. Διανύουμε τις πιο ευτυχείς στιγμές της ζωής μου, αλλά πρέπει να εξερευνήσω νέες προκλήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τη McLaren. Η καρδιά μου θα ανήκει για πάντα στην ομάδα. Ξέρω πως θα επιστρέψω πιο δυνατή και ίσως τότε ήταν η ιδανική στιγμή για να επιστρέψω στο σπορ. Αυτό θα με έκανε ευτυχισμένο. Έχω χτίσει σπουδαίες σχέσεις με πολλούς φανταστικούς ανθρώπους στη McLaren και μου έδωσε την ευκαιρία να διερευνώ τους ορίζοντές μου και να αγωνιστώ και σε άλλες κατηγορίες. Έχω πάρει αυτή την απόφαση εδώ και μερικούς μήνες και ήταν ξεκάθαρη για μένα. Θέλει να ευχαριστήσει λοιπόν, ευχαριστεί τον και την Liberty Media για τις προσπάθειες που έκαναν να μου αλλάξουν γνώμη, αλλά και για όσους επικοινώνησαν μαζί μου αυτή την περίοδο. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις πρώην ομάδες μου, τους teammates μου, τους αντιπάλους, τους αδέλφους μου, τους δημοσιογράφους και όσους συνεργάστηκαν μαζί μου στην καριέρα στη Φόρμουλα 1 και το κυριότερο, τους θαυμαστές μου σε όλο τον κόσμο. Είμαι σίγουρος πως οι δρόμοι μας θα διασταυρωθούν ξανά στο μέλλον, είπε ο Αλόνσο σε ανακοίνωσή του. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο ο Αλόνσο το ήξερε εδώ και καιρό, περίμενε τη συγκεκριμένη μέρα για να το ανακοινώσει και όπως και περίμεναν και πολλοί οδηγοί το τι θα κάνει ο Φερνάντο Αλόνσο, αν θα παραμείνει, θα φύγει, καθώς θα γινόταν boomerang με τις ομάδες και με τους οδηγούς. Πιστεύαμε ότι και είχαν βγει δημοσίευματα ότι ο Ρικάρντο θα ήταν αυτός που θα αντικαταστούσε τον Φερνάντο Αλόνσο στην McLaren, αλλά επέλεξε άλλο προορισμό ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Έτσι λοιπόν, ουδής γνωρίζει πλέον το τι, πού θα πάει ο Φερνάντο Αλόνσο. Απλώς δημοσίευσε την συνέντευξή του μέσω των social media. Τώρα περιμένουμε το τι θα ανακοινώσει και πού θα πάει να αγωνίζεται από εδώ και πέρα. Φήμες λένε πάρα πολλές το ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα πάει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να τρέξει στο φημισμένο IndyCar. Τις τελευταίες μέρες είχε βγει η πληροφορία μέσω κάποιων μέσων το ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ θα μετακομίσει στη Μαγιόρκα και συγκεκριμένα στο σπίτι του προέδρου της Real Madrid, του Πέρεθ.
Με όλο αυτό λοιπόν το σάλο το οποίο δημιουργήθηκε και το οποίο έγινε, καθώς υπήρχαν και δηλώσεις από την δήμαρχο και της Μαγιόρκα, το ότι ναι, περιμένουμε τον Μίκαελ Σουμάχερ, όλα αυτά πλέον είναι στο παρελθόν, καθώς μέσω του εκπροσώπου του της οικογένειας της, του Μίκαελ Σουμάχερ, μας είπε ότι είναι δεδομένο πως η οικογένεια Σουμάχερ δεν σκοπεύει να μετακομίσει στη Μαγιόρκα. Το είπε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η Γερμανή εκπρόσωπος της οικογένειας του Μίκαελ Σουμάχερ. Έτσι πλέον η μύθη τέλος, πλέον τα σενάρια, τέλος τα πάντα. Πουλάει, κακά τα ψέματα πουλάει ακόμα το όνομα του Μίκαελ Σουμάχερ και γίνονται τα πάντα από μέσα, κάποια μέσα, κάποιες σελίδες ώστε να υπάρχουν κλικ στην συγκεκριμένη είδηση και να ανεβαίνουν όσο γίνεται περισσότερο στην αναγνωσιμότητα. Τέλος λοιπόν, ο Μίκαελ Σουμάχερ θα παραμείνει στην Ελβετία και στο σπίτι του εκεί και δεν πρόκειται να μετακομίσει σε κανένα άλλο σπίτι. Φερνάντο λοιπόν Αλόνσο θα αποχωρήσει τέλος της αγωνιστικής σεζόν από την Φόρμουλα 1 και από τη Μακλάρεν. Εκεί τη θέση του θα πάρει, όπως ανακοίνωσε η Μακλάρεν, ο Κάρλος Σάιντ. Είναι εκπληκτική η φωτογραφία που δείχνει το μικρό Κάρλος Σάιντ να έχει φωτογραφίζεται με τον Φερνάντο Αλόνσο. Πραγματικά δηλαδή είναι να μπει στην ψυχοσύνδεση αυτού του οδηγού και να φωτογραφίζεται με το ίδαλμά σου πολλά χρόνια πριν, εκείνη στην Φόρμουλα 1, και να έρθει ο καιρός και να παίρνει πραγματικά τη θέση του στο να οδηγείς εσύ στη θέση του ίδαλμά σου που είχες τα προηγούμενα χρόνια και να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις όποιες δυσκολίες οι οποίες θα αντιμετωπίσεις και το ότι θα ακολουθάς μάλλον ένα βαρύ όνομα και θα πρέπει να γίνεσαι και εσύ όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικός και με την εταιρεία και με την McLaren αλλά και στο grid της Φόρμουλα 1. Έτσι λοιπόν ο 23χρονος Κάρλος Σάιντ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιες εργασίες με την McLaren, το οποίο ακριβώς λοιπόν φυσικά δεν έγιναν γνωστές. Είναι το όνομα πάντως που προκρίθηκε με τις ευλογίες του Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετική σχέση με τη διοίκηση της ομάδας της Μακλάρεν. Είναι και οι δηλώσεις που κάνει ο Κάρλος Σάιντ μετά την υπογραφή του πουλιετού συμβολέου είναι ότι είμαι ο προσθετητής της Μακλάρεν όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι ένα σπουδαίο όνομα στο σπορ, με απίστευτη πληρονομιά και η λίστα των οδηγών της McLaren περιλαμβάνει πολλούς ήρωες της Φόρμουλα 1. Φυσικά ο Φερνάντο είναι ανάμεσά τους, είναι λοιπόν ξεχωριστό που θα πάρω τη θέση του ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς Ισπανών οδηγών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους McLaren που μου δίνουν δυνατόν να εκπληρώσω ένα παιδικό μου όνειρο. Η ομάδα έχει ένα μακροπρόθεσμο πλάνο και ανυπομονώ να αποτελέσω ρόλο κλειδί στο ταξίδι επιστροφής τους στις επιτυχίες. Είναι αυτά τα λόγια του Μαδριλένου μετά την υπογραφή του συμβολαίου του. Είναι αυτά που βλέπεις και το ποδόσφαιρο. Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα και ναι, θέλω να τιμήσω τη φανέλα που φοράω και αυτά. Ακριβώς το ίδιο, αλλά σε άλλο στυλ. Και εδώ γίνεται πιστεύω πολύ πιο πιστευτά, καθώς είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες και στο χώρο του σε Φόρμουλα 1 οι οποίες έχουν την ιστορία και το brand name στο να πραγματικά να εκπληρώνουν τα παιδικά όνειρα κάποιων οδηγών που έρχονται στην Φόρμουλα 1. Μία από αυτές δεν είναι άλλη από την McLaren. Κάθε μια εταιρεία που βγάζει υπεραυτοκίνητα σέβεται τον εαυτό της και φυσικά θέλει να είναι όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική στις ανταγωνίστριες εταιρείες. Έτσι λοιπόν η Chevrolet βγάζει τη νέα Corvette με 1000 ύπους. Η νέα λοιπόν γενιά του διάσημου αμερικάνικου supercar βρίσκεται ήδη στη διαδικασία εξέλιξης με την παγκόσμια πρεμιέρα να προγραμματίζεται το 2019. Όπως έχει γίνει γνωστό και από αυτά που έχουν διαρρεύσει, η νέα Corvette για πρώτη φορά στην ιστορία της θα είναι κέντρο μηχανή, θα είναι και διαθέσιμη σε διάφορες εκδόσεις ισχύω με το V8 να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Άρα λοιπόν μηχανή στο κέντρο. Η βασική έκδοση θα αποδίδει περισσότερους από 500 ύπους. Η αμέσως επόμενη θα φέρει ένα Twin Turbo
μοτέρ με ισχύ 750 ύπων περίπου, ενώ θα υπάρχει και υβριδική έκδοση με απόδοση 1000 ύπων. Επίσης θα δούμε ότι και στο καινούργιο αυτό μοντέλο θα υπάρχει το καινούργιο αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο ήδη εξελίσσεται. Και πάμε σε μια είδηση από την Volkswagen. Τέλος τα diesel Volkswagen στην Αυστραλία. Η γερμανική εταιρεία ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2018 η diesel εκδόση των επιβατικών μοντέλων της γκάμας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στην Αυστραλία. Το μοναδικό που θα συνεχίσει να προσφέρεται με πετρολοκινητήρα θα είναι το ολοκαίνουργιο του Areg, το οποίο θα γίνει και έγινε επίσημη παρουσίασή του στην Αθήνα, προγραμματίζεται αρχές Σεπτέμβρη και εδώ στην πόλη μας από την Cosmocar. Θα γίνει επίσημη παρουσίασή του εδώ στην πόλη μας, το νέο του Areg. Περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν θα έχετε από τις αρχές Σεπτέμβρη και μετά, όταν θα έρθει και εδώ στην πόλη μας να παρουσιαστεί με οτιδήποτε έχει να κάνει με το νέο του Areg. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα από το Polo έως το Tiguan και το Passat τα προσφέρονται μόνο σε βενζινοκίνητη ή plug-in hybrid έκδοση. Σύμφωνα με τη Volkswagen, η απόφαση αυτή δεν έχει σχέση με το σκάνδαλο Dieselgate. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Volkswagen Αυστραλίας αναφέρει ότι η κατάργηση των diesel αποτελεί τμήμα του πλάνου της εταιρείας για το ξεκαθάρισμα της γκάμας και την προώθηση των ηλεκτρικών μορφών κίνησης. Και να έρθει εδώ να σας κρατήσουν παρέα το δίδυμο Ελένη Μπούντο, Ελένη Πούλου για τις επόμενες 2 ώρες με όλα τα νέα του αθλητισμού, με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι συμβαίνει, έχει συμβεί την τελευταία εβδομάδα στο χώρο του αθλητισμού. Από το επόμενο Σάββατο λογικά θα μπορέσουμε σιγά σιγά, θα μπούμε και εμείς σε κανονικούς ρυθμούς εκπομπής. Θα έχουμε μάλλον... Θα παρουσιάσουμε τώρα ή το Mini Countryman Cooper D, το All 4, το οποίο είναι με το δίλητρο πετρολοκινητήρα και τους 150 ύπους, ή θα πάμε στην το T-Roc που είχαμε στα χέρια μας με το 1000 TSI με τους 115 ύπους. Θα προγραμματίσουμε για παρουσίαση και συνέντευξη εδώ να πούμε όλα τα τις πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα μοντέλα. Είχαμε στην κατοχή μας το Ford Ecos με τους 140 ύπους και με τον κινητήρα των EcoBoost. Την εβδομάδα θα ανέβει στο site στο safetycar.gr η δοκιμή και λογικά θα προγραμματίσουμε και την παρουσίασή του. Έρχονται πολλά νέα μοντέλα, πολλές δοκιμές από τις εταιρείες. Σιγά σιγά όσο πλησιάζει και η έκθεση της Αθήνας που θα γίνει τον Νοέμβρη, πλέον τέλος και οι διακοπές από τις εισαγωγικές θα επιστρέψουν από Δευτέρα με το καλό, όσοι και γίνεται και περισσότεροι στις εισαγωγικές και θα μπουν σε κανονικούς ρυθμούς και αυτοί. Έτσι μέχρι την έκθεση της Αθήνας θα υπάρχουν πολλά μοντέλα τα οποία θα έχουν στείλει οι εισαγωγικές για δοκιμές και τα οποία θα παρουσιάσουμε εδώ από την εκπομπή Safety Car. Κάπου εδώ να σας αφήσω. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, καλή επιστροφή σε όλους, όσοι πάμε τόσοι να επιστρέψουμε. Δεν πειράζει, θα κάνουμε και 10 λεπτά και ένα τέταρτο αργότερα να φτάσουμε τον προορισμό μας. Σεβασμός στους δρόμους, σεβασμός στους άλλους οδηγούς, σεβασμός στους ποδηλάτες, στους αυτούς που έχουν μηχανή. Σεβαστείτε το διπλανό σας, σεβαστείτε όλους όσοι κινούνται στο δρόμο. Τόσοι να πάμε, τόσοι να επιστρέψουμε. Καλό Σαββατοκύριακο.